Άρχεται, κυρίες και κύριοι μου, το δικαστήριο της μόδας. Τι ακούω, Χριστέ μου, τι ακούω και δε φρύτω. Λοιπόν, κύριε Συνήγορε, καλημέρα, καλησπέρα και το βράδυ καληνύχτα. Και καλό απόγευμα. Πάρκα ρε, πες και εσύ, κούκλα μου, θα φάμε καλά προφυλακτήρα. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι, λοιπόν, και πάμε στην πρώτη μας δίκη, Μαλαιοκούβαρα. Μαρία Νικόλτσιου, Χριστίνα Σούζη. Η Μαρία η Νικόλτσιου, η φίλη αγαπημένη, τη συναντούσα παλαιά. Και βαφόμασταν μαζί όταν πήγαινα στις εκπομπές του Αλφα και έλεγα για τις δίκες μου. Ναι, 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 μην παρεκκλίνετε όμως. Μιλήστε για αυτή τη δίκη, παρακαλώ. Τι να δικάσει, έχω κάτι να μιλήσω. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ένα υπέροχο μοβ μελιτζανί φόρεμα με κουμπάκια στο πλάι. Και μια πολύ ωραία γόβα. Ένα πολύ ωραίο ανοιχτό καλτσόν στο χρώμα του ποδιού. Και κάπως έτσι, λέμε με απλότητα, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Εδώ είμαι. Εγώ, η Μαρία Νικόλτσιου. Εδώ είμαι, ρε φίλε, δέσμε. Περιττό το καλσόν, περιττό. Περιττό δηλαδή, το καλσόν. Καλύτερα μείον να βάζετε έξω μια ψηλή κάλτσα εκεί. Μείον έξω. Η κυρία Σούζη δεν νομίζω να λέει για τις υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα μπορούσε άλλωστε. Τα λέγανε, τα έχουν συζητήσει και με την κυρία Τσούζη. Αλλά θέλω να σας πω, ναι, ότι η επιλογή εδώ της κυρίας Σούζη της πελάτησάς μου. Της κυρίας Σούζη, της βάλετε και ένα σίγμα παραπάνω. Σούζη, εντάξει. Σούζη, κυρία Σούζη. Σας παρακαλώ, σουζάτε με. Λοιπόν, το καφέ το παντελόνι, συγκλονιστική επιλογή με μπλε σκούρο ζακετάκι, με βαθύ βέβαια, και γόβα μπέζ. Είναι ό,τι πρέπει, βεβαίως. Κυρία μου, θα σας μιλήσω καιρικά, μιας και υπερασπίζετε τη μετεωρολόγο, κυρία Σούζη. Ένα καφέ παντελόνι δεν θα φέρει την άνοιξη. Αυτό το χρώμα το καφέ πραγματικά είναι να μην το φοράει κανείς. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι ένα χρώμα που καταδικάζει ακόμα και σε μορφή παντελονιού, ούτε καν σε μπλούζα. Ναι, ναι, ναι. Να έχουμε ένα μήνα ακόμα χιονιά για να πάμε στην αγαπητέ άνοιξη. Συνήγορε, ότι η Μαρία Νικόλτσιου με την απλότητά της, με τον τοσχεδάκι της εκεί και με αυτό το υπέροχο μοβ που συνδυάζεται υπέροχα με το ξανθό κοντό μαλάκι της, και μπράβο που το έκοψε Μαρία, σου πάει πάρα πολύ, είναι τέλεια. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε την ετοιμιγορία. Περιτά τα ντοσχέδια, αλλά στη δούμε. Ντοσχέδια. Ναι. Το ντοσχέ του ντοσχέδιος. Είναι ισπανικό. Για να δούμε ετοιμιγορία. Είναι ισπανικό. Τι έγινε. Τι έγινε. Βαρύ χειμωνιά. 38. Σαν τους πόντους το χιόνι που περιμέναμε. 62 η Νικόλτσιου και συγχαρητήρια στην πελάτησά μου. Συγχαρητήρια. Κακοχία έρχεται. Κακοχία και κακοτυχία. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Δεν έχω λόγια. Ράνια Τζίμα. Μα τι λόγια να έχετε, τα έχετε ξαναυπερασπιστεί. Πάλι λευκό φοράει. Ναι, γιατί μας πάει, γιατί μπορούμε και το τολμούμε. Γιατί δεν διστάζουμε να είμαστε φανταχτερές. Τι φανταχτερές? Λαμπερές. Φανταχτερές με το λευκό. Ναι, το λευκό είναι το χρώμα της τηλεόρασης. Ξεκάθαρα. Στις πρεμιέρες όλοι τα φοράνε άλλωστε, μην τα ξεχνάμε αυτά. Αυτό είναι για το γούρι, όχι για το φαντεζί, κυρία μου. Ενώ εμείς. Τι κάναμε. Τι ναι, μεν. Θα βάλουμε κι εμείς ένα λευκό. Να πάμε, ας πούμε, με τη μόδα. Ερχόμαστε όμως κάτω και φοράμε αυτό το φοβερό καρότο παντελόνι, το οποίο είναι πάλι μόδα. Αυτό το μπάγκι καρότο παντελόνι, το οποίο βέβαια μπορούμε και το φοράμε λόγω της σιλουέτας μας. Μα τι λέτε τώρα, το μπάγκι καρότο παντελόνι. Ναι, το μπάγκι καρότο παντελόνι. Μα το καρότο παντελόνι είναι στη μόδα. Όχι το καρό, το καρότο. Μα καρότο μίλησα κι εγώ, ναι, για καρότο. Το τι είναι, όλα τα λαχανικά τα πήραν και τα φτιάξανε στυλάκια. Ακούστε με τώρα, το καρότο παντελόνι, επειδή δεν μπορείτε να το βάλετε. Εδώ η Μάρα, η Ζαχαρέα, η Ζάρα Μαχαρέα το έχει βάλει και είναι υπέροχη, η Ζάρα Μαχαρέα. Και να πω ότι έχει και ρίγα στο μανίκι. Κάναμε και την, ας πούμε, αλητία μας. Δεν είμαστε απλές, επειδή λέμε δελτίο. Χραπ, κόβουμε και μία ρίγα στο μανίκι και κάνουμε και τη μανιά μας. Δεν φαίνεται η ρίγα στο μανίκι, συγγνώμη. Δεν, αλλά δεν τη βλέπετε στο μόνιτορ, κυρία μου, αλλά υπάρχει. Στο πλάι, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν είναι καθόλου καλή η επιλογή. Εσείς τι θα μας πείτε εδώ για εσάς, για πείτε μου. Εγώ ότι τι αντιθήκατε. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Είμαστε χιονάτοι στα λευκά. Επειδή δεν χιόνισε, είπαμε να το τολμήσουμε ακόμη περισσότερο. Το φωνάζουμε, το φροντοφωνάζουμε. Μα τι, επειδή δεν ήρθε το χιόνι, ντυθήκατε χιονάνθρωπος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα μπω και θα μου πείτε καλησπέρα, καπεράστε. Εδώ είναι η εκδήλωση. Αλλά τι κάναμε. Τι κάναμε. Κάναμε την ανατροπή λυγίζοντας, δίνοντας μια διαφορετική νότα. Έναν διαφορετικό τόνο στο μαλάκι μας. Το σπάσαμε, το σπάσαμε. Ένα τσακ ακριβώς κάναμε στο μαλάκι μας. Εμείς το μαλάκι χρειάζεται. Τα αφήσαμε ίσιο και να βγει η ετοιμιγορία, παρακαλώ. Να το. Ομπό. Ράνια Τζίμα, 87%. Να.
13, μην μου πείτε πάλι για κακοδικία. Ας γελάσω. Εδώ τώρα τι να πω εγώ. Τώρα εδώ έχουμε δεχτεί, μήπως να διακόψω. Δεν αισθάνομαι καλά, σαν το ρομπ. Ζαλίζομαι. Αλήθεια. Όταν τι χάνετε, ζαλίζεστε. Φέρτε τες λίγο νερό. Φέρτε μια μου σοκολάτα. Λίγο. Ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι. Παραμέντικο! Παραμέντικο. Πού βρίσκεστε, στο δικαστήριο. Τώρα συνήλθα. Πάμε στο επόμενο, θα το κερδίσω, πιστεύω. Πιστεύετε. Μπέτι Μαγκύρα! Ζήνα Κουτσελίνη! Πω, Μπέτι, σε χέλια κοκάλο το ηλεκτροφόρο. Συγχωρέστε με τη λαϊκή, ας πούμε, αυτή. Ζήτω το κραυγή. Απλά με το που την είδα τρελάθηκα. Τι λέρε, Μπέτι, τι λέρε, Μπέτι. Μπέτι Μαγκύρα θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία του χορού σε ελληνική ταινία του Δαλιανίδη. Μιλάμε σαν μία στάρα από παλιά, με στόφα παλαιά. Μπήκε στο The Tonight Show και έκλεισε στόματα. Γιατί ανοίξαν τα στόματα, όπως άνοιγαν στην Τζέσικα Ράμπιτ όταν πούφευγε του Ρότζερ κάτω το στόμα. Μιλάμε τώρα για το τέλειο φόρεμα, την τέλεια στιγμή, στο τέλειο χρώμα, στο τέλειο φόντο, τέλειο όλο. Ωραία. Τελειώσατε. Τελείωσα. Ζήνα Κουτσελίνη. Ζήνα το πρωί, ζήνα και το βράδυ. Αλλά το βράδυ κάνει την ανατροπή, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ανατροπή. Με το λευκό. Ναι. Με αυτό το υπέροχο ταγέρ. Ναι. Με αυτό το μοναδικό. Φωνάζει το... να υποστηρίξει. Σας παρακαλώ. Με αυτό το μοναδικό. Το εκπληκτικό. Τι φωνάζει, το ανεπανάληπτο σκουλαρίκι. Ναι, γιατί ακούγομαι μέχρι το πλατό τη. Λοιπόν. Ζήνα. Καήκαμε. Ζήνα μπορεί. Ζήνα δυνατά. Ζήνα αληθινά. Γιατί αξίζει τα καλύτερα. Ακούστε η Ζήνα λοιπόν. Απλά με το χαμόγελο. Μου, απλά γλυκιά. Με το χαμόγελο. Αγάπη. Λαμπυρίζει όλη η οθόνη. Σιγά μωρή λαμπυρίζει η οθόνη. Ζήνα το μεσημέρι, Ζήνα το βράδυ, Ζήνα αυτή τη στιγμή και στη ρεσεψιόν. Όχι, όχι, όχι. Δεν τη αρμόζει αυτό το ρούχο. Πάμε βράδυ τώρα. Δεν θα θέλατε λέμε... ένα τέτοιο πρόσωπο να σας υποδέχετε στη ρεσεψιόν. Βεβαίως θα θέλατε να με υποδέχετε. Όχι όμως το Ζήνα το βράδυ, γιατί κοινωνικά μην με πάει εκεί και έχω κανένα βίντεο. Εγώ θέλω να πάω δίπλα. Να πάω δίπλα με την, θα έλεγα, Μπέτι Μαγκύρα αντάξια στο πλευρό της Μαρινέλλας. Δηλαδή πραγματικά το κορίτσι τα έδωσε όλα. Κοίτα, κοίτα τα χέρια, κοίτα τα χέρια. Ναι, κοίτα αλλά τα εδώ χέρια. Δεν είναι στη Μαρινέλλα, στον Όξι. Στη Μαρινέλλα τους Τετάρτες. Κολυμπάμε στο Λαμέ. Κοίτα πώς το κολυμπάμε το Λαμέ. Οπ, οπ, απλωτές. Κοίτα που θα κάνουμε και ύπτιο. Να είμαστε, να είμαστε. Είναι ζαχαρή αυτό, είναι ζαχαρή. Λοιπόν, να βγει η ετοιμιγορία γιατί σήμερα μαθαίνω ότι έχουμε τους περισσότερους ψήφους από ποτέ. Μα τι λέτε. Ετοιμιγορία. Έλα ρε Μπέτι, πάρε τα μυαλό μας όλα. Μπράβο, μπράβο. Double score, double score. Ας είναι. Double score, που πάτε. Ας είναι. Ας είναι, ας είναι. Ας είναι. Μάλιστα. Ανθή Βούλγαρη, μάλιστα. Σταματίνα Τσιμτσιλή. Για να δω τι θα πείτε εσείς πρώτα για την πελάτησά σας, γιατί σας ενοχλούσαν τα λευκά μας. Ακούστε, 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 ακούστε. Γι' αυτό τώρα υπάρχει το λευκό ναι. που σε νιστάζει και το λευκό που σε διατάζει και σου λέει κοίτα με. Η Ανθή Βούλγαρη είναι το λευκό που σε διατάζει. Κοίτα εδώ τώρα, κορμοστασά. Η φοβερή τζόκεϊ, η αμαζόνα Ανθή Βούλγαρη που πάει και κάνει τα άλογα και τα αγαπάει και κάνει κυπασία. Το ξέρετε την πελάτησά μου. Βέβαια, το ξέρουμε, το έχουμε δει. Μπράβο. Γι' αυτό και κινείται τόσο ωραία με την πότα. Αυτή τη στιγμή έχει βάλει και το μονόπαντο, τον αγκαλά, τ' άλλο στραβά τον ώμο και κάνει τη μόδα. Αυτό είναι το λευκό. Έτσι πρέπει να φοριέται. Άμα το βάλει το λευκό, αν το βάλει ροκ, δεν το βάλει τώρα σακάκι παντελόνι. Ναι, αυτό δεν είναι ροκιά. Ροκιά είναι αυτό που έχει φορέσει και έχει τολμήσει, πελάτησά μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Γιατί εμείς μπορεί να μην κάνουμε υπασία, κάνουμε όμως πιλάτες. Και μπράβο. Κάνουμε πολλές ώρες. Είναι ώρες. Το πράσινο φαίνεται το χρώμα του πιλάτε. Όχι, αλλά είναι αυτό το ωραίο το χρώμα το οποίο βάζουν και σε όλα τα παιδικά τα δωματιάκια. Γιατί χαλαρώνει τον κόσμο. Έτσι μας χαλαρώνει κάθε πρωί με το Happy Day. Και πολύ ωραία έχει γι' αυτό βάλει ανεβαίνει και το Πασόκ σιγά-σιγά. Τολμάτε κι εσείς να φοράτε πράσινο. Βεβαίως. Έτσι τόλμησε λοιπόν και η Σταματίνα Τσιμτσιλή και συνδύασε καθόλου άλλη κακά αυτή την τέλεια κορμοστά. Όχι, όχι, πολύ καλά. Κακά δεν το λες. Μ' αρέσει και το τσαγαλί αυτό από λέω. Πάνω. Υπέροχο, και με το σκουλαρίκι που έχει βάλει. Κοιτάξτε, μ' αρέσει και το σουέτ, αλλά ακούστε τώρα. Όταν είσαι έτσι, δηλαδή με αυτό το μαύρο, το μαλλί, το μακρύ, είσαι Έλληνα Ναθαναήλ, ας πούμε, style, εσύ θα βάλεις το στενό το παντελόνι το λευκό. Ποιος θα το βάλει. Και την ποιος θα το βάλει. Την overknee όμως την πότα δεν μπορείς να τη βάλεις. Τι βάζει την overknee την πότα και εμείς overknee έχουμε από κάτω. Απλά δεν φαίνεται από την καμπάνα. Αποκλείεται. Βάλατε εσείς overknee και εμείς βάλαμε overheel. Τι ποδάρα έχει η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Δεν τι έχει αυτή η βούλγαρη ποδάρα. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται εδώ. Άμα τη δείτε την ποδάρα γι' αυτό τρελαίνει κόσμο το πρωί. Λοιπόν, ας είναι η κόντρα ποδάρα με ποδάρα. Να δούμε τέλος πάντων ποιος κέρδισε. Ωου, είναι φωλιάς! Ανθή Βούλγαρη, 57% κυρίες και κύριοι μου. Επιτέλους. Λοιπόν, μπορώ να καταλάβω. Θεέ μου, μ' ακούς από πάνω.
Ναι. Έχουμε και τελευταία. Ω, Εύα Αντωνοπούλου, Τζένι Μελιτά. Αγάπη μου, θα σου πω κάτι τώρα για την Εύα Αντωνοπούλου. Μόνο μία κρυαρίνα μπορεί να φορέσει το κόκκινο και να τη πάει τόσο. Μόνο μία κρυαρίνα μπορεί να φορέσει το κόκκινο και να τη λάμψει τόσο. Μόνο μία κρυαρίνα μπορεί να βάλει το κόκκινο και να φαίνεται σαν να είναι δεύτερο πετσί της. Η Εύα Αντωνοπούλου φυσικά. Ναι, αλλά μόνο μία κρυαρίνα δεν τολμάει να βάλει total κόκκινο όπως το έβαλε η πελάτησά μου. Η Τζένι η Μελιτά. Γιατί άμα μπορούσατε θα τα βάλατε όλα κόκκινα. Μα κάνουμε δελτίο, δεν μπορούσαμε να βάλουμε total κόκκινο. Ποιο το λέει ότι δεν μπορούσατε και βέβαια μπορούσατε. Το λέει και ο Λουπέν. Μπα. Ησυχία παρακαλώ στο ακροατήριο. Εδώ πέρα. Από την κορφή ως τα νύχια, μέχρι και το κραγιόν, και τα σκουλαρίκια, και τη γόβα, και το παντελόνι, ναι, και την μπλούζα από μέσα, ναι, και την μπλούζα από πάνω. Τόλμησε, μπόρεσε, φωτιά και λαύρα η γυναίκα, δεν το βλέπετε. Κοιτάξτε τώρα. Και ξανθώ. Κοιτάξτε και ξανθώ. Τώρα. Επειδή κονταροκτικέται το κόκκινο και επειδή μαθαίνω, ναι, ότι ψήφισαν 800 άτομα στη συγκεκριμένη τιτανομαχία. Ποιος 800 κοινοματέοι. Δεν ξέρω ποιος κέρδισε ακόμα. Πελάτησα. Αλήθεια, μην το βγάλετε καθόλου. Να το. Wow! Φωτιά, δεν σας είπα. Φωτιά στα δεν κόκκινα. Θα δίνουμε αυτά τα ποσοστά με όλους αυτούς που συναντάμε στο κηλικείο. Μας έχετε διαλύσει εδώ πέρα. Τι λέτε, είναι η τελευταία τάση της μόδας. Όλα ωραία. Κόκκινα, φωτιά, κόκκινο. Πάμε κόκκινο, κηλικείο κόκκινο, να ζητήσουμε συγγνώμη στην Εύα Αντωνοπούλου που δεν κέρδισε που ήταν τόσο ωραία. Α, δικιά σας πελάτησα, ενώ και δικά μου. Μαύρη ώρα μου. Ερχόμαστε. Πάω για την Εύα Αντωνοπούλου.